λες, σου έχει τύχει ποτέ να πεις καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς? Το έχεις πει ποτέ αυτό? Ναι. Έχεις κάνει τέτοια γκάφα, ας πούμε, που να πάρα λίγο. Επειδή είμαι και αυθόρμητη και επειδή όπως τα λέω, τα αφήνω έτσι να φεύγουν, ναι, πολλές φορές. Αλλά και μασώ και τρώω. Τα καταφέρνω να τα κάνω και τα δύο ταυτόχρονα. Άρα δεν υπάρχει σωτηρία. Θυμάσαι καμιά περίπτωση? Ας μην τις αναφέρουμε έτσι καλύτερα. Το πιο από τα πιο χοντρά ήταν σε κλινική που μόλις γέννησε κοπέλα. Νομίζω, εντάξει, όλοι έχουμε έτσι πει μια φορά, πότε περιμένετε, και μου να μου πει έχω γεννήσει, ας πούμε. Ναι. Εντάξει, εκείνη την ώρα νιώθεις λίγο περίεργα. Πάλι καλά που η δικιά σου είχε γεννήσει. Είχε γεννήσει. Και ξέρεις, ναι, υπάρχει ακόμη η κυλίτσα για λίγες μέρες. Ναι, ναι. Και πολύ καιρό μερικές φορές. Αλλά γενικά πολλές γκάφες. Ναι, εγώ μου έχει τύχει να το πω σε μια κοπέλα. Δεν ήταν. Η οποία είχε μια υπέροχη, στρογγυλή κυλίτσα, έτσι, αυτή, και της λέω, α, είστε σε ενδιαφέρουσα? Και μου λέει, όχι. Ναι. Και εντάξει, Νίκη, θέλω να ανοίξει για να καταπείτε. Λίγο σιρότερο το δικό μου.